Καλησπέρα, Νικόλα. Ευχαριστούμε που ήρθε. Καλησπέρα, Πνελόπη. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μα πει ο Νικόλα ο Δημακόπουλο το δικό του γολγοθά από πέρυσι που ξεκίνησε η πανδημία. Λοιπόν, Νικόλα, πε μα πώ έγινε και έχει εγκλωβιστεί εδώ, από πότε και ποια είναι τα καθέκα στα γενικότερα. Ε... Και εγώ... πες μας καταρχάς και για τη ζωή σου στην Κίνα Με τον Νικόλα γνωριζόμαστε από το 10 που πήγα εγώ Πεκίνο Αλλά ο Νικόλας είσαι εκεί ζεις από Είμαι βασικά στο Πεκίνο ζεμένο από, από, την άνοιξη του 2006 Μάλιστα Λοιπόν αλλά είχα πάει και προηγουμένως από το, από 4 δηλαδή, είχα πάει πρώτη φορά στο, Πεκίνο Αλλά από το 6 ζω μόνιμα εκεί Λοιπόν όσον αφορά το, τον εγκλωβισμό μου εδώ και το πώ ξεκίνησε όλο αυτό Είχα επιστρέψει στην Κίνα του, του, του Αγιανιού από εδώ, από τι διακοπέ των Χριστουγέννων και... Το, ξε... Μιλάμε για πέρυσι, ν, τώρα... Για το, έρσι... για το, για το, για το, το Αγιαννιού του 2020, δηλαδή τον καινούργιο χρόνο, από τις αρχές του χρόνου. Είχα επιστρέψει πίσω στο σχολείο μου, όπου εργάζομαι και άρχισα κανονικά τα μαθήματα και στι 23 Ιανουαρίου έκλεισε το σχολείο για, να, για, για, το, για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Ναι, 23 Γενάρη είναι σωστά. Που έκλεισε. Του 20 τώρα μιλάμε, ναι. Ναι, όπου εγώ... Τότε, με, κατά τα. Οι δεν επιστρέφω στην Ελλάδα. Συνήθως μένω εκεί γιατί είναι λίγε ημέρε και θα πρέπει μετά να ξαναγυρίσω πάλι στο σχολείο μου. Ναι. Λοιπόν, την ημέρα λοιπόν εκείνη που έκλεισε το σχολείο και σχεδιάζα να πάω κάπου την επόμενη, ε, το ο κορονοϊό. Ναι. Όπου άρχισε το lockdown εκεί κατευθείαν. Mm. Και αφού έμεινα 8 μέρε κλεισμένο στο σπίτι στο Πεκίνο. Ε... Ναι, ήρθες στο μεταξύ, ήρθες εδώ έτσι. Ήρθα εδώ, ήρθα εδώ α, Γι' αυτό θέλω να μου πεις Γιατί δεν έχεις καταφέρει από εδώ να γυρίσεις πίσω Δεν έχω καταφέρει από εδώ να γυρίσω, γιατί Ήρθες εδώ πότε Ήρθα εδώ στις 31 Ιανουαρίου 31 Γενάρη έρχεσαι Ελλάδα Έχουμε Ελλάδα Που το έχεις κανονισμένο να έρθεις Είχα κανονίσει να έρθω στις 19 Φεβρουαρίου για κάποιο οικογενειακό λόγο α, α. Αλλά το, το άλλαξα λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ναι, και ενώ στην Κίνα και είχε, δεν έχει υπήρχε λόγο να μένω αφού υπήρχε lockdown. Ναι. Ε, προσπάθησα να αλλάξω το εισιτήριό μου για να φύγω. Ναι. Να απαλλαγώ από το lockdown τη Κίνα. Λέει από το να είμαι εδώ και να έχω lockdown, να φύγω νωρίτερα, να αλλάξω το εισιτήριο και να φύγω νωρίτερα να πάω Ελλάδα. Αλλά είχα σχεδιάσει να επιστρέψω μετά από, από τι 25 Φεβρουαρίου, ναι. θα ήμουν να, λογικά πάλι πίσω, πίσω, κίνα. πίσω στο Πεκίνο αν δεν υπήρχε Ωραία. το πρόβλημα του κοροναϊού. Και τώρα τι έγινε. Από την ώρα λοιπόν είναι αυτή και λοιπά, πέρασαν αυτοί όλοι οι μήνε, πέρασε το καλοκαίρι. Ε, είχα ρωτήσει πώ μπορώ να επιστρέψω και ζητούσαν για να, για να δώσουν βίζα, για χορήγηση βίζα, να έχει ε, πρόσκληση για τη δική μου την περίπτωση mm. από κάποια εταιρεία ή από το σχολείο ή από οτιδήποτε. Mm. Αλλά στην πρόσκληση πάνω έπρεπε να μπει ένα barcode από το Υπουργείο Εξωτερικών τη Κίνα το οποίο ήταν από δύσκολο έω απίθανο να, να, να το αποκτήσει. Κάτι που πριν δεν ζητάγανε. Κάτι που πριν δεν υπήρχε. Πριν έδινα την πρόσκληση και μετά από τρει μέρε είχα τη βίζα μου και έφευγα. Σωστά. Λοιπόν, αυτή, αυτή η υπόθεση με τον παρκό με ταλαιπώρησε περίπου. Σου πήρε μήνε, άρα δεν κατάφερε να επιστρέψει για τη σχολική χρονιά. Όχι, δεν μπορούσα να κάνω και, και πολλοί άλλοι συναδελφοί μου βέβαια. Είναι ακόμα και... πάρα πολλοί συνάδελφοι. Εγκλωβισμένοι ακόμη, ναι. Σε αυτό, ο, ξένοι, όλοι, ξένοι και, όλοι. που δεν μπορούν να επιστρέψουν. Οι οποίοι είχαν φύγει Έτσι. το ίδιο διάστημα στι δικέ του χώρε για να περάσουν την, την κινέζικη πρωτοχρονιά και παρέμειναν στι χώρε ναι, του. Δεν μπορούσαν να γυρίσουν ποτέ. Μάλιστα. Οπότε έχετε βρεθεί χωρί εργασία. Σα πλήρωσε τίποτα το σχολείο. Όχι, δεν μα πλήρωσε τίποτα και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ ξέρω για. Η δική μου περίπτωση μπορώ να πω ότι είναι. Δεν θα τη χαρακτηρίζα ελαφρότερη, αλλά είναι, τουλάχιστον είμαι κάπω καλύτερα από ανθρώπου όπω ένα, πολύ καλό φίλο μου, που, ο οποίο είναι πιλότο και δουλεύει στο Μακάο. Και ξαφνικά η εταιρεία του απολύει, του λέει προσωρινή απόλυση. Και είναι τώρα απολυμμένο εδώ και περίπου 10 μήνε και δεν πληρώνει το άνθρωπο καθόλου. Και πέρασε ένα ολόκληρο γοργοθά γιατί η οικογένειά του ήταν στη Βοστόνη και δεν μπορούσε να πάει ούτε στην Αμερική ούτε τίποτα. Και ήταν κάπου κλεισμένο σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία μετά από μια πτήση. Δηλαδή παντού υπάρχουν και χειρότερα, α Έλληνα. Έλληνα. Ναι, Έλληνα. Και θέλω να λέω ότι πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Εντάξει, απλά Οπότε και... αυτό μα έχει, έχει φέρει τρομέρέ οικονομικέ. Έχει φέρει τρομερέ οικονομικέ ανακατατάξει και δυσκολίε που θεωρώ πω είναι απρο... απροσπέλαστες Ναι. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμο που ο οποίο βρέθηκε ξαφνικά, όχι απλά χωρί δουλειά, δηλαδή ναι. να, 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 μην, να μην ξέρει κατά που να πάει. Με το νίκη σου στο Πεκίνο που το. Το πληρώνω από εδώ, <χ USSR> ε <picky> <ski> εγώ ξέρω πώς. Ναι, ναι. Και έχει μία σύντροφο εκεί, με την οποία έχει να τη δεις από πέρυσι. Έχω μία σύντροφο, τη θεωρώ γυναίκα μου, γιατί είμαστε μαζί 10 χρόνια τώρα σχεδόν. Κινέζα. Κινέζα, ναι. Την οποία έχω να τη δω ακριβώς σε 10 μήνες. Μάλιστα. Και εννοείται ότι είναι και αυτό πάρα πολύ. λες συστηματικά υποφέρω, ας πούμε, γιατί η μόνη μα επαφή είναι φωτογραφίε και τηλεφωνήματα. Δηλαδή δύο-τρει φορέ την ημέρα για να. Να πούμε δύο κουβέντες, εσύ, να... Ναι. τι να πούμε. Ο ένας προσπαθεί να δώσει κουράκια στον άλλο. Ξέρω. Mm. Ε, ή, ήσουν πολύ κοντά στο να αποκτήσει τη βίζα πρόσφατα. Ε, είχαμε μιλήσει, τι έγινε τελικά για να γυρίσεις ενώ. Να... Λοιπόν, η, η κοπέλα μου, η γυναίκα μου έκανε πάρα πολλές ενέργειες ναι. γιατί δουλεύει σε μια Κινέζικη εταιρεία η οποία είναι κυβερνητική. Mm. Και έκανε πάρα πολλέ ενέργειε μέσα από ανθρώπου για να μπορέσουν να βοηθήσουν να, να πάρω αυτό το περιβόητο barcode mm -hmm. από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και κατάφερε τελικά να το πάρει. Mm -hmm. Και το πήρε ε, τώρα, ε, τα τέλη Νοεμβρίου, περίπου. Mm -hmm. το έστειλε, λοιπόν, μου, το, μου έστειλε την, την ίδια μέρα το εδώ το χαρτί. Και συγκέντρωσα όλα τα έγγραφα και πήγα την επομένη να τα υποβάλω στην Πρεσβεία. Τα υπέβαλα τα πήραν κανονικά και μετά έφυγα και μετά από μισή ώρα μου, μου τηλεφώνησε και μου είπα να πάω πίσω γιατί μα ήρθε μια καινή για οδηγία ότι από εδώ και πέρα να οι τη μέχρι νεοτέρα. Όχι, βέβαια. Ναι, δηλαδή Οπότε βρήκε... οι Κινέζοι δεν δίνουν καθόλου βίζε. Έχουν ένα στείλει βίζες, βίζε, τη βίζα μέχρι νεοτέρα. Μάλιστα. Οπότε είμαι πάλι, έχω τώρα όλα μου τα έγγραφα και mm. απλά περιμένω να... Μάλιστα. το πράσινο φω να πω, να τα δώσω. Τι σκέφτεσαι να κάνει, ε, Έχει κάτι άλλο στο μυαλό σου, κάποια άλλη επαγγελματική. Δραστηριότητα για να mm. τα φέρει πέρα. Ξέρω ότι είσαι και χειριστή drone. Ναι, έχω, έχω αποκτήσει πρόσφατα το δίπλωμα πιλότου drone και μπορώ να πετάω επαγγελματικά επα, drones μεγάλα ναι. τα οποία μπορούν να κάνουν διάφορε δουλειέ όπω αεροψεκασμούς, εκτίματα. Μπορεί να λάβει δηλαδή μεγάλη έκταση και να, να, να ψεκάσεις για, για αρρωστέ δέντρων κλπ. και ό,τι mm. άλλο υπάρχει. Mm -hmm. Υπάρχουν χιλιάδε χρήσει των drones αυτή, αυτή τη στιγμή. Mm. Ε, ε, εγώ, εγώ αφού πήρα το πτυχίο μου αυτό, τώρα προσπαθώ, έχω μπει σε ένα τμήμα και προσπαθώ να γίνω και εκπαιδευτής πλέον. Mm. Ε, χειριστών και θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά. Και το πάρω αργότερα θα, θα πάω στο εξωτερικό σε μια σχολή στην, στην Ιρλανδία που είχε πάει και ο δασκαλό μου να, 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 να τελειώσω και αυτή γιατί είναι. Πολύ ψηλό το επίπεδο εκεί. Μάλιστα. Οπότε θα κατευθυνθεί, θα προσανατολιστεί προ τα εκεί. Είμαι μουσικό. Mm. Αλλά τα μουσικά πράγματα στην Ελλάδα και mm. αυτή mm. τη στιγμή έχουν, έχουν πιάσει πάτο. Όλο mm. ο, ο καλλιτεχνικό όμω δεν, δεν φροντίζεται, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι, mm. είναι στο έλεο του Θεού. Mm. Ε, βέβαια. Εγώ είμαι μουσικό και αυτό είναι το αντικείμενό μου στο Πεκίνο. Δύο παιδάκια στο σχολείο, σε βρετανικό σχολείο τόσα χρόνια. Mm. Και διδάσκω και θεωρώ, θεωρώ ότι θα ξαναδιδάξω αν όλα πάνε καλά. Αλλά το, τα μουσικά δρόμια έχουν, έχουν τελείω πατώσει. Ναι. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αλλά εδώ είναι πάρα πολύ. Οπότε προσπαθώ να στραφώ, να βρω εναλλακτικέ λύσει mm. για το πρόβλημά μου το να, το να μπορέσω να εξασφαλίσω τα προστοζήν. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω ένα, έχω ένα, δεύτερο σπίτι το οποίο το πληρώνω από εδώ. Ναι, ναι. Και πρέπει να βρω κάποιο τρόπο να το να τα απεξέλθω. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα, που σε είχαμε και μα είπε και... την εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. <laughs> Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης.